Ναι, μεν λατρεύουμε τον ήλιο μας, γιατί στην Ελλάδα μας, δόξα τω Θεώ να κάνω το σταυρό μου, έχουμε. Το θέμα είναι τελικά ο ήλιος είναι φίλος μας, είναι εχθρός μας. Πολλές φορές έχουμε πει ότι η συνιστόμενη έτσι ποσότητα βιταμίνης D που χρειαζόμαστε είναι 10 λεπτά. 10 λεπτά στον ήλιο είναι ιδανικά. Και θα χρησιμοποιήσω και μία φράση του καλεσμένου μας πριν τον καλωσορίσουμε. Τον έχω ακούσει να λέει ότι ο ήλιος είναι σαν το φάρμακο, απαιτεί σωστή δόση. Με δόσεις πρέπει. Μάλλον συμφωνούμε. Δεχόμαστε τον ήλιο. Μάλλον συμφωνούμε. Έτσι είναι, κύριε Βαγγέλου. Ακριβώς έτσι είναι. Καταρχήν ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι πάντα επίκαιρο τέτοια εποχή. Ακριβώς έτσι είναι. Ο ήλιος είναι φάρμακο. Χρειάζεται τη σωστή δοσολογία. Ούτε υπερβολική έκθεση, ούτε τόσο λίγη που να μην κάνουμε βιταμίνη D, να μην παράγουμε βιταμίνη D. Θα ρωτήσει κανείς πόσο είναι το σωστό. Το σωστό εξαρτάται περίπου με το φωτότυπο το πόσο θα μείνουμε στον ήλιο. Σε γενικές γραμμές, το 10 λεπτά που είπατε με ένα τέταρτο είναι όντως. Είναι safe επιλογή. Είναι safe επιλογή, κυρίως για τους ανοιχτότερους φωτότυπους. Όσο πιο σκούρος είναι ο φωτότυπος, μετά μπορεί να ανέβουμε και στο μισάωρο. Στο πολύ σκούρο λένε και για ώρες που λέει ο λόγος, αλλά το βασικό αυτό που να κρατήσουμε για μας, τα 10 λεπτά με ένα τέταρτο. Λένε συνήθως ότι αν εκτεθεί το 1 τρίτο της επιφάνειας του σώματος, περίπου 3 φορές την εβδομάδα, αυτό είναι μια ικανή δόση, να το πούμε, ώστε να παράγουμε τη σωστή βιταμίνη D. Λέγεται ότι αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 10-20.000 μονάδες βιταμίνης D. Αυτό είναι. Ήλιος τώρα, ο ήλιος που τον λατρεύουμε, ειδικά εμείς οι γυναίκες, γιατί θεωρούμε ότι κάνει καλό στο δέρμα μας, ότι μας μαυρίζει. Έλα όμως που πηγαίνουμε τελείως απροετοίμαστες και στην παραλία, μια σκηνή έτσι καλοκαίρι, και λέμε: α, θα βάλω τώρα λάδι στο δέρμα μου γιατί θα μαυρίσω. Αλλά έχει αντιληφθεί καμία από εμάς πόσο κακό κάνουμε στο δέρμα μας μένοντας τόσες ώρες στον ήλιο και χρησιμοποιώντας τέτοια προϊόντα που δεν ενδείκνυται για την προστασία μας από τον ήλιο. Και ειδικά εδώ στην Κρήτη, που η συχνότητα του δερματολογικού παθήσεως είναι πολύ τακτική, είναι μεγάλη αριθμή. Έτσι ακριβώς. Ένα παραπάνω. Να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι, ναι. Ποιες είναι οι βλαβερές συνέπειες του ήλιου? Οι ευεργετικές είναι αυτοί που είπαμε, το θέμα της βιταμίνης D. Ο ήλιος προκαλεί και ευεξία. Και γι' αυτό το λόγο, εκτός από το αισθητικό, το μαύρισμα, το οποίο είναι και θέμα lifestyle, προκαλεί και μια ευεξία. Γι' αυτό το λόγο αρκετοί τον επιζητούν. Στις βλαβερές συνέπειες είναι βασικά τρεις. Είναι οι φωτοαλλεργίες, είναι κυρίως η καρκίνη στο δέρμα και είναι και η φωτογύρανση. Δηλαδή είναι αυτό το δέρμα το οποίο θα παρατηρήσει κάποιος σε κάποια επαγγέλματα που μένουν πολλές ώρες στον ήλιο, ο ψαράς, ο οικοδόμος, έτσι. Οι οποίοι θα δείτε που έχουν αυτό το λιοκαμένο που λέμε, το οποίο είναι οι ρητίδες μόνιμες, είναι έτσι σκούρος ο φωτότυπος, αυτό είναι το λιοκαμένο δέρμα, το οποίο αντιστοιχεί σε φωτογύρανση. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε και το περιγράφουμε έτσι, στην ουσία είναι φωτογύρανση. Και οι κοιλίδες που βλέπουμε. Και οι κοιλίδες που θα δούμε στις ραχιές επιφάνειες των χειρών, έτσι και καμιά φορά τις βλέπουμε και στο πρόσωπο. Μπορώ να σας πω ότι οι κυρίες τουλάχιστον πιο πολύ έτσι ενδιαφέρει να κάνουν κάτι σαν πρόληψη σε αυτά ή αργότερα, ας πούμε, στα θεραπεία. Αυτό, δηλαδή όταν θα δείξουμε το αισθητικό κομμάτι, αυτό έχει και μεγαλύτερο αντίκτυπο, να το πούμε έτσι. Όμως υπάρχουν κάποια άλλα μεγάλα έτσι, κομμάτια της δερματολογίας, αυτό προηγουμένως, οι φωτοαλλεργίες που δεν είναι πολύ γνωστές. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος βγαίνει στον ήλιο και μετά αναπτύσσει στο δέρμα του ένα εξάνθημα. Γιατί ο ήλιος πυροδοτεί κάποιες πρωτεΐνες, να το πω έτσι, οι οποίες αναγνωρίζονται σαν ξένες και μετά πυροδοτείται κάποιο εξάνθημα. Αυτά είναι συχνά περιστατικά, είναι μια κατηγορία νοσημάτων, τα οποία τα διαγνωστικά τα προσπελάζουμε μέσα από ένα ειδικό τμήμα το οποίο διαθέτουμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το τμήμα φωτοβιολογίας, όπου έχουμε κάποια μηχανήματα ειδικά, τα οποία μας βοηθούν να ανιχνεύσουμε αυτή την ευαισθησία στον ήλιο στη UVB και στη UVA, που είναι οι δύο βασικές ακτινοβολίες του περίοδου φάσματος. Να πάμε λίγο και στο μελάνωμα, που νομίζω είναι η μεγάλη πληγή στην σκέψη και ο φόβος όλων, ιδίως εκείνων οι οποίοι έχουμε ένα ευαίσθητο δέρμα, που φοβόμαστε τελικά μην καταλήξουμε και από την αγάπη μας προς τον ήλιο στην τελική, το να μένουμε περισσότερη ώρα στον ήλιο, να έρθουμε αντιμέτωποι με τον πιο έτσι, κακό εχθρό του δέρματος, που είναι το μελάνωμα. Μάλιστα. Και είναι ένας ιονός, νομίζω, καρκινοπάθειας. Έχετε απόλυτο δίκιο σε ό,τι αφορά την επιθετική μορφή της ενόγωπάθησης. Το μελάνωμα είναι μελανοτικός όγκος, ο οποίος είναι όχι μόνο πιο επιθετικός δερματικός καρκίνος, είναι και από τους πιο επιθετικούς καρκίνους γενικότερα.
Το καλό, αν μπορεί να πει κάποιος, είναι ότι είναι μια μειοψηφία συγκριτικά με τους αμελανοτικούς όγκους. Υπάρχουν το χαρακτηριστικό που λέμε βασικοκυταρικό καρκίνωμα και ακανθοκυταρικό καρκίνωμα, τα οποία είναι η πλειοψηφία. Δηλαδή κάποιος στην ατυχία του μπορεί να έχει αυτό. Έτσι. Το μελάνωμα είναι η χαρακτηριστική μελαχρωματική βλάβη, η οποία μπορεί κάποιος να την προσπελάσει, να το πω έτσι, με τον απλό κανόνα του ABCD. Βλέπουμε δηλαδή, και κάτι φωτογραφίες, μπράβο. Εκεί, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει το ABCD που λέω. Το A σημαίνει ασύμμετρη στα αγγλικά, δηλαδή ασυμμετρία. Αν την κόψουμε σε τέσσερα κομμάτια, να μην μας δώσει τέσσερα ίσια κομμάτια. Το B σημαίνει border, σημαίνει όριο, δηλαδή να είναι σαν γυρλάντα. Άλλο να είναι έτσι, να περιχαρακώνεται φυσιολογικά και άλλο να κάνει, ας πούμε, αυτή τη γυρλάντα. Ναι. Το C είναι color, δηλαδή να μην είναι ομοιογενής η χρώση, να έχει στάμπες. Και το D είναι διάμετρος, αν είναι περίπου πάνω από 7 χιλιοστά. Αυτά είναι μια πρώτη, έτσι θα λέγαμε, επαφή που μπορεί να έχει κάποιος και ας μην είναι και ειδικός, ώστε να μπορέσει να καταλάβει αν κάτι δεν πάει καλά. Κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι δεν πάει καλά και κάτι το οποίο δεν είχαμε πριν, ή μπορεί να είναι ένα σημάδι εκγενετής το οποίο να επιδεινωθεί στην πορεία, κύριε Βαγγελού. Εξαιρετική ερώτηση. Το 80% των μελανωμάτων εμφανίζεται σε υγιές δέρμα. Σε υγιές δέρμα. Ναι, δηλαδή κάποιος δεν έχει τίποτα και ξαφνικά βλέπει κάτι και έρχεται στο γιατρό και λέει αυτό δεν το είχα πριν 3 μήνες. Οπότε αυτό είναι καμπανάκι, είναι συναγερμός. Υπάρχει και το ποσοστό των σπήλων. Έτσι, οι ελιές λέμε σπήλους από το σπηλόν, λες αλιακές, η οποία μπορεί, ας πούμε, να εξαλλαγεί. Να μεγαλώσει. Ακριβώς. Και υπάρχουν και συγγενείς σπήλοι. Και οι συγγενείς σπήλοι, αυτοί που έχουμε γενετής, έχουν και αυτοί τα δικά τους κριτήρια. Όσο πιο μεγάλος ο σπήλος, τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή να αλλάξει συμπεριφορά. Υπάρχουν όμως και σπήλοι, οι οποίοι ευτυχώς είναι η πλειοψηφία. Συγγενείς σπήλοι, συγγνώμη, που είναι μικρής διαμέτρου, οι οποίοι δεν μας δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Και μπορεί κάποιος να τις παρακολουθεί και μπορούμε να τις αφαιρέσουμε κιόλας περισσότερο από ανοιχτικούς λόγους. Αλλά τώρα, πώς θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, το δέρμα μας, ποιες είναι οι κινήσεις ΜΑΤ που μπορούμε να κάνουμε από τώρα και στο εξής, τώρα δηλαδή από τη συζήτηση μαζί σας, να ενημερωθούμε καταλλήλως και να μην ανησυχούμε για το μέλλον. Μάλιστα. Και να επενδύσουμε σε αυτό. Υπάρχουν κριτήρια. Δηλαδή, αν κάποιος. Το πρώτο είναι το κληρονομικό ιστορικό. Δηλαδή, αν έρθει ένας ασθενής και μας πει ότι είχα ένα θείο, μια θεία και είχε μελάνωμα, αυτόματα είναι, ας πούμε, ένας παράγοντας κινδύνου, να το πούμε έτσι. Δεύτερον, ο αριθμός των σπήλων. Δηλαδή, όταν έχεις από 50 έως 100, δηλαδή έχεις πάρα πολλούς, τότε αυτό είναι ένα κριτήριο ώστε να πηγαίνεις στον δερματολόγο και να κάνεις έλεγχο με τη μέθοδο της δερματοσκόπησης, θα την πούμε και αυτή σε λίγο, και της χαρτογράφησης, η οποία είναι ένας όρος που τον ακούμε πολύ συχνά. Τώρα, στους σπήλους, τι υπάρχει στην ορολογία μας. Υπάρχει αυτό που λέμε το σημείο του ασχημόπαπου. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κάποιος έχει αρκετούς σπήλους και εμείς με δερματοσκόπηση πάμε και τους δούμε, παρατηρούμε ότι τους ανθρώπους ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι σπήλοι μοιάζουν στον κάθε άνθρωπο. Μπορεί όμως να υπάρχει κάποιος ο οποίος να ξεχωρίζει, να μην ακολουθεί αυτή τη γραμμή. Αυτό το λέμε το σημείο του ασχημόπαπου, the ugly duckling sign. Και αυτός ο σπήλος είναι αυτός ο οποίος επικεντρώνουμε. Τώρα, πηγαίνοντας στον δερματολόγο, μπορεί να κάνει αυτό που λέμε χαρτογράφηση, κάνει τη δερματοσκόπηση. Τι είναι δερματοσκόπηση? Δερματοσκόπηση είναι μια τεχνική η οποία μεγενθύνει του σπήλους επί 10 και μας βοηθάει, μας αποκαλύπτει δομές που δεν είναι ορατές με το γυμνό μάτι. Οπότε, πρώτα κάνουμε μια ολόσωμη φωτογράφηση στον ασθενή, ώστε να είμαστε σε θέση να κρίνουμε αν σε 6 μήνες, για παράδειγμα, εμφανιστεί κάτι που δεν υπήρχε, και είναι πολύ βασικό. Και το δεύτερο, κάνουμε τη χαρτογράφηση, στην οποία βάζουμε το δερματοσκόπιο, βλέπουμε κάποιους σπήλους που δεν μας πάνε καλά στο μάτι, τους φωτογραφίζουμε, τους απεικονίζουμε ψηφιακά, τους αποθηκεύουμε και τους ελέγχουμε μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο κ.ο.κ. Οπότε έχουμε ένα καλό κριτήριο στο να καταλάβουμε τι δεν πάει καλά στο μέλλον. Αυτό είναι μια εύκολη τεχνική, δεν χρειάζεται κάτι σπουδαίο. Όλοι οι δερματολόγοι το κάνουν. Είναι η πρόληψη ότι έχει να κάνει και με το δερματογράφημα, είπατε έτσι. Χαρτογράφηση. Χαρτογράφηση του δέρματος. Ακριβώς. Σκανάρουμε το δέρμα, βρίσκουμε εκείνα τα σημεία τα οποία ακριβώς είτε μοιάζουν ή και παίρνουμε αυτά που δεν μοιάζουν και έτσι καταλαβαίνουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά τα καλλιντικά, τα αντιλιακά. Να παίρνουμε φαρμακευτικού τύπου, βοηθούν περισσότερο ενώ. Προστασία από τον ήλιο, δεν ξέρω όλα αυτά τι γίνεται, γιατί κάθε τύπος δέρματος είναι διαφορετικός, διαφέρει από άτομο σε άτομο. Αυτό που κοιτάζουμε, καταρχήν υπάρχουν δύο αντιλιακά.
αυτά που λέμε τα sunscreens, είναι αυτά τα οποία απορροφούν τον ήλιο, έτσι, αλληλεπιδρούν μαζί του. Και είναι και τα άλλα τα οποία τον αντανακλούν. Αυτά είναι πιο παχύρευστα, να το πω έτσι. Θέλουμε το αντιλιακό να είναι περίπου ένα δείχτη προστασίας τουλάχιστον πάνω από 30. Έτσι. Και πρόσωπο και σώμα. Μάλιστα, το 30 συνήθως, να σας πω τι γίνεται. Το 30, το SPF που λέμε, έτσι, είναι ο δείχτης που είναι για πιο λιπαρά δέρματα. Τώρα υπάρχουν και χημικά φίλτρα που επιτυγχάνουν και 50 δείχτη προστασίας και για αυτά τα δέρματα. Έτσι. Αλλά ένα δείχτης 30 με 50, έτσι, είναι μια χαρά, δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτό. Τα άλλα αντιλιακά, αυτά τα οποία αντανακλούν τον ήλιο, είναι αρκετά παχύρευστα. Έχουν μια υφή η οποία σε μερικούς ανθρώπους δεν είναι τόσο ευχάριστη. Αυτή είναι η διαφορά. Mm. Τώρα, πότε αντιλιακό? Μεταξύ 11 και 4, εκεί πέρα που η UVB είναι πάρα πολύ έτσι, ισχυρή, θα το λέγαμε. Από εκεί και πέρα, είπαμε, καθόμαστε λίγο, έτσι ώστε να... για τη βιταμίνη D και μετά απλώνουμε το αντιλιακό μας και είμαστε OK. Σε ό,τι αφορά τα ρούχα, γιατί τα μέτρα φωτοπροστασίας δεν σταματάνε μονάχα στο αντιλιακό. Είναι και τα ρούχα. Δηλαδή, ένα ρούχο με πυκνή ύφανση είναι φωτοπροστατευτικό συγκριτικά με κάποιο. Δηλαδή, αν πάρει κάποιο ένα pullover, το οποίο είναι μεν χοντρό, αλλά έχει ύφανση πολύ αραιή, να το πω έτσι, δεν σε προστατεύει στον ήλιο. Ενώ ένα t-shirt το οποίο, ας πούμε, είναι πυκνό, ασκεί μια πολύ καλή προστασία. Ακόμα και ένα μεταξωτό, ας πούμε, που κάμψω. Δηλαδή, ένα απλό κριτήριο είναι άμα το βάζεις στο φως και κάνεις σκιά. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάτι εξεζητημένο. Κάτι πολύ σημαντικό το έπαθα και πρόσφατα και έχει να κάνει με το έγκαυμα μετά από την πολύ ωραία, τέλος πάντων, έκθεσή μας στον ήλιο. Πότε αντιλαμβανόμαστε ότι απλά με έκαψε ο ήλιος, το σύνηθες δηλαδή που λέμε, και θα βάλουμε μετά. Πολλοί βάζανε το γιαούρτι, τα ακούω και προχθές, αλόι. Υπάρχουν διάφορα. Ναι, ναι. Μπράβο. Θα μας πείτε και τι είναι μύθος και τι αλήθεια σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά. Το γιαούρτι κάνει μια δροσιστική έτσι, αίσθηση. Αυτό, αλλά ως εκεί. Ναι, ναι. Ως εκεί. Υπάρχουν διάφορα αναπλαστικές κρέμες, διάφορες που μπορεί να βάλει κάποιος μετά που άμα συμβεί το ηλιακό έγκαυμα. Αλλά εντάξει, το έγκαυμα είναι συνήθως από τη UVB. Η UV ακτινοβολία δεν μας καίει, μας μαυρίζει. Όταν είναι κάποιος στο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, και έχει το αμάξι του κλειστό, το τζάμι του κλειστό, η UVB δεν περνάει το κλειστό τζάμι, αλλά περνάει UVA. Με λίγα λόγια, άμα είναι το τζάμι κλειστό, δεν θα καεί κάποιος, αλλά μπορεί να μαυρίσει. Ναι. Ναι. Wow. Γιατί μας το πάτε νωρίτερα? Μπορεί να εβδομάδα το είχα έξω το χέρι, ήταν τους αγρότες στο χωριό και τελικά έπαθα ζημιά. Όταν ξεκίνησαν και κάποιες μελέτες, οι οποίες έδειξαν, ας πούμε, τα ρετινοειδή, μια κατηγορία έτσι, φαρμάκων, μπορούν να αντιστρέψουν τη φωτογύρανση, το είδαν σε οδηγούς. Σε οδηγούς φορτηγών, σε Αυστραλία, σε τέτοια μέρη τα οποία έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια. Και είδαν ότι η αριστερή του πλευρά, ας πούμε, ήταν καμένη και χαιρετίδες και η δεξιά ήταν πιο normal. Και εκεί άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι κάτι γίνεται τώρα με το θέμα του ήλιου. Ή ας πούμε ότι έχουν το χέρι έτσι. Και το έχουμε δει και εμείς πολλές φορές στο Πανεπιστημιακό να έρχονται άτομα και μας λένε: να, εδώ έχω βγάλει κάτι, εδώ πέρα είμαι. Πότε ανησυχούμε σε ό,τι έχει να κάνει με το έγκαυμα? Κοιτάξτε τώρα, όσο μεγαλύτερη η έκθεση στον ήλιο και. Δηλαδή το έγκαυμα είναι μια ερυθρότητα. Έτσι. Mm. Όταν παραταθεί η έκθεση, μετά πάει να γίνει ερυθρότητα, μπορεί να γίνει, ας πούμε, να αρχίσει το δέρμα να κάνει φουσκάλες, να κάνει κάποια άλλα συμπτώματα που είναι πάρα πολύ έντονα. Ευτυχώς κάποιος το αντιλαμβάνεται πιο νωρίς. Είναι και θέμα λίγο κουλτούρας. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς που ζούμε εδώ, ξέρουμε κάποια πράγματα. Βλέπεις τους ξένους οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και πραγματικά διψάνε για ήλιο και θα κάτσουν, ας πούμε, στην ξαπλώστρα και θα κοιμηθούν κατά τον ήλιο. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει κάποιος στο δέρμα του. Πραγματικά. Και για ένα άλλο λόγο. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι αθρηστική. Δηλαδή, ένας που έρχεται στα 60 και μας λέει: κοιτάξτε, έχω βγάλει αυτό, δεν το πάθε εκείνο το μήνα. Το πάθει από τα προηγούμενα χρόνια. Κρατάει το δέρμα ακριβώς. Για πολλά χρόνια. Εγώ λέω στους ασθενείς χαριτολογώντας ότι όταν εκτίθεστε στον ήλιο επί μακρόν, αυτό που κάνετε, μετατρέπετε το δέρμα σε κουμπαρά. Και μετά σε κάποια ηλικία σπάτε το κουμπαρά και βγάζετε αλλεργίες, καρκινάκια, ρητίδες. Καταλάβατε. Φόβο. Αυτό συμβαίνει. Και κάποιος σου λέει: μα εγώ μέσα τώρα είμαι συνταξιούχος. Δεν έχει καμία σημασία τι έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο. Έχει σημασία τι έχει κάνει τα προηγούμενα 30 χρόνια. Καταλάβατε. Άρα από μικρά τα παιδιά θα πρέπει να τα έχουμε σε μια διαδικασία ενημέρωσης και προσοχής σε ό,τι έχει να κάνει με την έκθεση στον ήλιο. Να τα ακούτε αυτά, μαμάδες, μπαμπάδες που βγάζετε τα παιδιά τώρα έξω. Προστασία. Άνω του 30, είπαμε, του 30 δείκτη. Ακριβώς. Προστασίας. Και μάλιστα τα παιδιά, να το πούμε και αυτό, είναι περισσότερο ευαίσθητα και στα μάτια. Δεν είναι μόνο το δέρμα. Δηλαδή στα παιδάκια συστήνουμε και γυαλιά λίγο.
αν μπορούμε. Ναι. Το αντιλιακό τώρα είναι ένα ισχυρό όπλο κατά των πανάδων, δυσχρωμιών και όλων αυτών που ταλαιπωρούν εμάς τις γυναίκες. Σαφώς. Και επίσης και γυναίκες που είναι νομίζω εγκυμονούσες δεν θα πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο και για το δέρμα τους προφανώς, αλλά και για την κοιλιά τους και για το μωρό. Κυρίως το δέρμα, κυρίως το δέρμα. Ταλαιπωρούνται. Ναι, κυρίως το δέρμα, ναι. Πρέπει να προσέχουν και εκείνες, είναι επιρρεπείς δηλαδή. Ναι, ναι. Αλλά... Εγκυούλες μου, προσέχετε. Προσέχετε τον ήλιο γιατί καλό δεν κάνει. Κοιτάξτε όμως τώρα. Εντάξει, η περίοδος ακτινοβολία προσβάλλει το δέρμα. Εμείς έχουμε και κάποια μηχανήματα, ας πούμε, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τα οποία είναι η περίοδος ακτινοβολία, αλλά είναι τεχνητή. Και είμαστε σε θέση, ας πούμε, να μετράμε αυτό που δίνουμε. Αυτή είναι η διαφορά του τι κάνουμε εμείς από ένα κοινό σολάριο, να το πω έτσι. Στο σολάριο δεν ξέρεις τι δόση παίρνεις. Εμείς έχουμε λοιπόν ένα τμήμα φωτοθεραπείας και αυτά τα μηχανήματα είναι πάρα πολύ καλά για θεραπεία ορισμένων δερματικών παθήσεων. Η UVB κάνει και για τις έγκυες. Δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα. Ο συνδυασμός είναι το, ακριβώς, το δηλαδή, πρόβλημα. Γενικά η κατάχρηση είναι αυτό το οποίο βλάπτει. Καταλάβατε. Το μέτρο, μας το δίδαξαν και οι αρχαίοι μου πρόγονοι, έτσι, είναι πάντα το σωστό. Είναι το παν. Ούτε καθόλου ήλιος, αλλά ούτε και συνέχεια στον ήλιο. Άπλετες ώρες. Κάτω από την ομπρέλα είμαστε safe, είμαστε ασφαλείς. Υπάρχει πάντα η αντανάκλαση. Υπάρχει. Έτσι, υπάρχει αντανάκλαση και εκεί θα προτείναμε δηλαδή, αντιλιακό, αν γίνεται. Σίγουρα περισσότερο ασφαλής από το να εκτεθεί κάποιος κατευθείαν στον ήλιο. Άλλος ένας μύθος. Α, εγώ είμαι κάτω από την ομπρέλα, δεν χρειάζεται να βάλω αντιλιακό, αφού δεν με βλέπει ο ήλιος. Όχι, πώς? Και είμαι στη θάλασσα, όταν μπει κάποιος μέσα στο νερό επίσης, τον βλέπει ο ήλιος. Και όταν πας, ας πούμε, για ψώνια στη καλοκαιρινού, σε βλέπει ο ήλιος. Δεν είναι ανάγκη να πας στην παραλία. Δηλαδή, όταν ψάχνεις αντιλιακό, φαντάζεσαι ότι το αντιλιακό είναι μονάχα για να πας στην παραλία και να κάνεις ηλιοθεραπεία. Το αντιλιακό είναι και στην καθημερινότητά μας. Όταν περπατάς στον δρόμο. Μπράβο, ναι. Πόσες φορές το έχουμε πει ότι πριν βγούμε το σπίτι θα πρέπει να βάζουμε αντιλιακό. Ακριβώς. Όπως πλένουμε τα δόντια μας. Μπράβο, μπράβο, ακριβώς αυτό. Μια αυτοματοποιημένη κίνηση θα πρέπει να ακριβώς, είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Βαγγέλη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μας δώσατε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι καυτό. Ήδη περνάμε και μέρες καύσωνα. Έρχεται και δεύτερο κύμα. Με τα κύματα αυτά δεν ξέρω τι γίνεται φέτος. Μία του κορονοϊού, μία του καύσωνα. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά όπως και να έχει, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά.